Απογοήτευση σε μαθητές, γονείς αλλά ακόμα και στη Δημοτική Αρχή προκαλούν οι τραγικές ελλείψεις εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχολεία κυρίως του ορεινού Μυλοποτάμου. Το Γυμνάσιο Κράνας αλλά και το Επαγγελματικό Λύκειο Γαράζου είναι δύο από τα σχολεία της περιοχής που παρότι άνοιξαν στις 14 Σεπτεμβρίου υπολειτουργούν. Είναι για μένα απορίας άξιων πώς συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο και το Υπουργείο Παιδείας δεν στέλνει επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων. Είναι αδιανόητο να φτάνουμε κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και πολλές φορές το Δεκέμβριο για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Είναι λυπηρό πραγματικά να έχουν περάσει 20 μέρες και να υπάρχουν κενά. Δυστυχώς όμως περιμέναμε περισσότερους εκπαιδευτικούς στη δεύτερη φάση αναπληρωτών, οι οποίοι δεν ήρθαν. Συγκεκριμένα από τους 100 που είχαμε αιτηθεί στο Υπουργείο, ήρθαν μόνο οι 30. Σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε κάποια δημοτικά του Μυλοποτάμου, καθώς δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Αρκεί να σας πω ότι για περίπου 15 μέρες τα Λιβάδια είχαν μόνο ένα διευθυντή. Έτσι. Το Γυμνάσιο Γαράζου και το ΕΠΑΛ Γαράζου είχαν από ένα διευθυντή και ένα καθηγητή. Η Κράνα, ένα διευθυντή και δύο μεταφερόμενες καθηγήτριες. Το ζήτημα για το Δήμο Μυλοποτάμου, όπως εξηγεί στην Κρήτη τη βιομανούσος κλάδος, είναι κάποια σχολεία της περιοχής του να χαρακτηριστούν ως δυσπρόσιτα. Το Υπουργείο να χαρακτηρίσει δυσπρόσιτες περιοχές τις δημοτικές ενότητες Κουλούκονα και Ζωνιανών, ούτως ώστε τα σχολεία αυτά να πάρουν τα μόρια εκείνα που θα τα κάνουν ελκυστικά προς τους εκπαιδευτικούς. Να μπορούν δηλαδή, να καλύπτονται αυτές οι θέσεις κανονικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση. Δηλαδή, τι εννοώ, το Υπουργείο πρέπει να δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. Είτε είναι οικονομικά κίνητρα, οικονομικό το κίνητρο, είτε κίνητρο μορίων, μόνο με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα στελεχωθούν τα σχολεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καθιστά σαφές ο Δήμος είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες επιχειρούν στροφή προς την εκπαίδευση, αφήνοντας πίσω τους κάθε μορφή παραβατικότητας. Όμως στην πράξη, η στροφή αυτή σταμποτάρεται από την ίδια την πολιτεία που εμένει να μην δίνει κίνητρα. Για να κάνουμε λοιπόν μεγάλες αλλαγές, πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό. Άρα, το ίδιο το κράτος οφείλει διαφορετικά να δει και διαφορετικά να ενισχύσει αυτούς τους δύο τομείς στην περιοχή του Μυλοποτάμου, αν θέλει να αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε αυτά αποτελέσματα και σε αυτό το τομέα. Στις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής είναι η τοποθέτηση τριών μόνιμων ψυχολόγων για το Γυμνάσιο Κράνα, στο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Γαράζου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Περάματος, καθώς και το Γυμνάσιο και το Λύκειο Πανόρμου.